Ξεφυλίζοντας την ελληνική ιστορία, βλέπουμε ότι μεγάλο κομμάτι αυτής είναι από τους Αρκάδες και την Αρκαδία. Ανέκαθεν από αρκετό τον χρόνο οι Αρκάδες συμμετείχαν στους αγώνες για την ελευθερία του έθνους. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείπουν από το έπος του 40, εκεί στα βουνά της Πύρδου και της Αλβανίας και της Υπήρου, οι Αρκάδες με το 11ο Σύνταγμα Πεζικού της Τρίπολης και την 4η Ιεραρχία πραγματικά γράψανε λαμπρές ιστορίας δόξας. Ο παραδοσιακός χρόνος όμως, μαζί με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, ρίχνει κατσαχνιά στη μνήμη και φέρνει τη λύθη. Πρέπει λοιπόν να γιορτάζουμε, να θυμόμαστε τα γεγονότα αυτά, να τιμούμε αυτούς οι οποίοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Αυτό κάναμε και σήμερα, αν και λιγάκι οι συνθήκες ήταν αντίξωες. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήσαμε τουλάχιστον να τους θυμηθούμε, να τους τιμήσουμε. Και θέλω να πω αιωνία η μνήμη σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν υπάρχουν πλέον μαζί μας, είτε σκοτώθηκαν στο μέτωπο, είτε σιγά σιγά έχουν φύγει στην άλλη ζωή. Και τους ελάχιστους εναπομείνοντες να είναι καλά και χρόνια πολλά. Και εμείς πάντα είμαστε ευγνώμονες αυτούς. Χρόνια πολλά.